Τεχνητό εμπόδιο στο δρόμο που περνά ανάμεσα από τις σχολικές μονάδες του Απαλού δημιούργησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Γερανοφόρο όχημα τοποθέτησε σάκους με άμμου που σε ενδεχόμενο νέας πλημμύρας θα εκτρέψουν την πορεία των ορμητικών νερών στα παρακείμενα κανάλια. Αυτό ήταν ένα από τα μέτρα που αποφασίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Παίρνουμε κάποια μέτρα, συνεννόηση και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, λιμενικό, περιφέρεια και αστυνομία, ώστε να συνεργαστούμε αυτές τις ώρες που θα είναι το καιρικό φαινόμενο, για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των οδικών οδών και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας από άλλες οδούς ή και την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε κρυμμένα σημεία. Ένα από τα μέτρα που αποφάσισε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης είναι το κλείσιμο των σχολείων σε Απαλό και Άνθεια. Παράλληλα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφιστά την προσοχή των πολιτών εν όψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Του ζητά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για όσο διάστημα διαρκέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εκείνο το οποίο θέλουμε να αναφέρουμε είναι οι πολίτες αυτές τις συγκεκριμένες ώρες να περιορίσουν λίγο τις μετακινήσεις τους, τις μεσημεριανές και ιδίως 5 με 8 που μας δίνει το έκτακτο δελτίο έντονα καιρικά φαινόμενα στη συγκεκριμένη περιοχή. Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Τώρα κάνουμε ένα συγκεκριμένο κλείσουμε με εδώ δύο δρόμους θέλουμε να κλείσουμε ώστε να διευθετήσουμε τη ροή των υδάτων σε διαφορετικά σημεία και να μην έχουμε τη ζημιά σε περιουσίες και οικίες πολιτών και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης. Έχει γίνει καθαρισμός εδώ της περιοχής από τα μηχανήματα. Όλο το Σαββατοκύριακο ήμασταν εδώ και στην ανατολική πλευρά του Απολού και στη δυτική. Το κάτω μέρος, το οποίο πήγε να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και το λύσαμε άμεσα. Πιστεύω θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα έχουν εντοπιστεί, τα γνωρίζουμε και εκεί θα γίνουν και οι συγκεκριμένες και οι κατάλληλες παρεμβάσεις είτε με μηχανήματα είτε με την διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και όλων των υπόλοιπων φορέων που εμπλέκονται με την πολιτική προστασία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε ότι σε επιφυλακή και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι το νέο κύμα έρχεται ενώ το έδαφος είναι κορεσμένο από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Εύρο μόλις μία εβδομάδα πριν.